Αν είστε μόνο το κίνημα για τον Ένθια ή αν το δεν πληρώνω αφορά σε ό,τι άλλο θεωρείται παράλογο, ακραίο και καταχρηστικό. Αυτό εννοούσα. Ό,τι είναι αντισυνταγματικό, μάλιστα. Ό,τι άπτεται στο γεγονός ότι σήμερα ο ελληνικός λαός δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να μπορέσει να τα βγάλει πέρα, εμείς λέμε όχι, δεν πληρώνουμε γιατί απλούστατα δεν τα φάγαμε μαζί. Και δεν ήταν μεγάλος ο πολιτικός, όπως είπε ο πολιτευτής της Νέας Δημοκρατίας, αυτός ο πολιτικός που το είπε, μεγάλο σε όγκο ήταν, αλλά και μεγάλο σε θράσος. Εμείς αυτό το οποίο θέλουμε να πούμε είναι ότι σήμερα ο Ένθια έρχεται να είναι ένα νίκη σε μια ιδιοκτησία η οποία έχει πληρωθεί πολλαπλώς. Και αυτό που λέμε όλοι είναι ότι θα πρέπει όλοι οι πολίτες να πούνε ένα μεγάλο όχι στον Ένθια, αλλά συλλογικά, όχι ατομικά. Γιατί το ατομικό έχει πολύ κοντά ποδάρια. Γι' αυτό πάλι και ο αγώνας μας να καταρρεύσει και αυτό το χαράτσι περνάει μόνο μέσα από τη συμμετοχή των πολιτών. Όλοι οι πολίτες οι οποίοι γκρινιάζουν γιατί κυριολεκτικά χάνουν τα σπίτια τους, άνθρωποι οι οποίοι παλιά ήταν νοικοκυρέοι όπως τους λέμε, οι οποίοι είχαν τη δουλειά τους, δούλευε το μαγαζί τους και τώρα έχει κλείσει γιατί δεν υπάρχει καμία ζήτηση, είναι αναγκασμένοι πλέον να βλέπουν σαν κατάρα το σπίτι το οποίο έφτιαξαν με τόσο κόπο. Εμείς λέμε ότι αυτό είναι ανεπίτρεπτο. Η μεσαία τάξη μαζί με τα μικρομεσαία στρώματα και τους φτωχούς ανθρώπους πρέπει να ενωθεί επιτέλους σε ένα μεγάλο κίνημα ενός μεγάλου όχι. Όχι στον Ένθια, όχι στο παράνομο αντισυνταγματικά χαράτσια. Κύριε Παπαδόπουλε, πείτε μου κάτι σας παρακαλώ. Πόσοι είστε στο κίνημα? Στο κίνημα είμαστε, αν θέλετε να πείτε πόσα μέλη έχουν εγγεγραμμένα, είμαστε μάλιστα πάνω από 10.000. Πόσα μέλη είμαστε δραστήρια, μερικές εκατοντάδες. Εντάξει, αλλά τα 10.000 μέλη που μου λέτε δεν θα πληρώσουν τον Ένθια? Κοιτάξτε να σας πω κάτι, εμείς δεν υποχρεώνουμε κανέναν. Όχι, λέω αν έχετε αυτή την. Αν εισπράτετε αυτή την τάση. Την πληροφόρηση που έχουμε είναι η εξής. Υπάρχουν άτομα που δεν θέλουν να πληρώσουν λόγω ιδεολογίας. Οι περισσότεροι όμως άνθρωποι δεν θέλουν να πληρώσουν γιατί δεν έχουν να πληρώσουν. Mm-hmm. Και αυτό το μεγάλο κύμα των σιωπηρών ανθρώπων, της σιωπηρής αντίστασης, πρέπει να αποκτήσει συνείδηση, ούτως ώστε να μην είναι μόνο από ανάγκη, αλλά να καταλάβουν ότι πρέπει να πληρώνουμε τις υποχρεώσεις μας, εφόσον αυτές είναι νόμιμες, συνταγματικές και δίκαιες. Χρήστο Κώστα, αν δεν πληρώσουν, τι γίνεται? Αφορία, κατευθείαν. Είναι πάλι και στα ληξή πρόθεσμα που έλεγε. Κατευθείαν. Όχι, δεν υπάρχει κατάσχεση. Υπάρχει το διαδίκτυο. Δεν υπάρχει κατάσχεση. Για χρέη στο δημόσιο. Υπάρχει κατάσχεση. Για χρέη στο δημόσιο δεν υπάρχει κατάσχεση. Δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα. Με προς αυξήσεις. Εννοείται. Δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα. Δηλαδή, λέω το εξής. Εμείς, κοιτάξτε να σας πω κάτι. Στο κίνημά μας, που κάθε Πέμπτη μαζευόμαστε στα γραφεία μας Καφτατζόγλου 8 στα Πατήσια. Εσείς, κύριε Παπαδόπουλε, ξεκινήσατε με το δεν πληρώνω τα διόδια, αν θυμάμαι καλά. Από εκεί δεν ξεκινήσατε? Μην με διακόπτετε. Όχι, απλώς θα σας να θυμίσω. Έχετε το πλεονέκτημα να είστε στο στούντιο. Εγώ έχω το πλεονέκτημα. Τα διόδια ήταν σωστό αυτό που έγινε με Καραμαλή. Και επισουφιά. Χρήστο, σε ρωτώ, όχι. Πες μου, όχι. Θέλω να σε ρωτήσω, αυτό που έγινε με τα διόδια και συνεχίζεται με τα διόδια που ξεκίνησε επί Καραμαλή σουφλιά και επιδεινώθηκε επί Χρυσοχοΐδη, ήταν σωστό και είναι σωστό? Εσύ πιστεύεις ότι είναι σωστό, ότι πρέπει να πληρώνεις τόσα διόδια για να πας λίγο πιο κάτω στη Λαμία? Είστε Θεσσαλονίκη? Ήδη ετοιμάζεται στη Λαμία, μια που το αναφέρατε, μια μεγάλη κινητοποίηση στις 29 του μήνα. Ακριβώς γιατί όλη η Λαμία αναστενάζει από τα διόδια τα οποία μπαίνουν. Θα μπουν ακόμη και στην πόλη της Λαμίας, στην είσοδο της Λαμίας, ακόμη και στους παραδρόμους. Το θέμα είναι ότι οι πολίτες όλοι είναι ενωμένοι πλέον, ανεξαρτήτως από χρώματα ή από πολιτικές προτιμήσεις. Πρέπει επομένως να καταλάβουμε πολύ καλά ότι αυτές οι πολιτικές είναι αδιέξοδες, γιατί δεν βασίζονται σε μια πολιτική ανάπτυξης που έχει μια κυβέρνηση, η οποία βλέπει μακριά, αλλά μόνο και μόνο πώς θα τα αρπάξει από τον απλό πολίτη, από τον φτωχό ήδη και εξουθενωμένο πολίτη, προκειμένου να μπαλώσει διάφορες τρύπες των μνημονιακών. Εμείς δεν είμαστε αυτής της λογικής. Εμείς πιστεύουμε ότι πρέπει να υπάρξει μια αναπτυξιακή πολιτική που θα βασιστεί ακριβώς στο να πάρουμε από αυτούς που τα φάγανε, από το μεγάλο πλούτο και όχι από το μικρομεσαίο και από τον μικρό πολίτη, οικονομικά μιλάω πάντα, ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι στραγγισμένος και δεν έχει τίποτα να προσφέρει. Κύριε Παπαδόπουλε.